Νέες αποκαλύψεις για τη βυθισμένη αρχαία πόλη Ολούς. Αρχαιολόγοι σε συνεργασία με τους επιστήμονες του ΙΤΕ συμπληρώνουν τα κομμάτια από το μεγάλο παζλ, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της. Το ταξίδι στον χρόνο και το χώρο συναρπαστικό. Στην περιοχή του πόρου εντοπίζεται το αστικό κέντρο της αρχαίας πόλης, με τους αρχαιολόγους να εντοπίζουν τμήματα της οχύρωσής της. Βρήκαμε δομές από την αρχαία πόλη του Ολούντος που σήμερα είναι βυθισμένες, είτε στην περιοχή του πόρου όπου βρισκόταν το αστικό κέντρο του αρχαίου Ολούντος. Εκεί βρήκαμε ενδείξεις δημοσίων κτηρίων, τυχών, της οχύρωσης δηλαδή της πόλης, διαδοχικές χρήσεις με τείχους που χτίζονται πάνω σε άλλους τείχους. Η ανάδειξη των κρυμμένων θησαυρών, είτε κάτω από τη γη είτε κάτω από τη θάλασσα, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ανάδειξης του πολιτιστικού μας πολιτισμού, στοιχείο που μας διαφοροποιεί στα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρόθεση του τουρισμού. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Στην τελευταία αποστολή εντοπίστηκαν με μεθόδους τηλεπισκόπησης και φωτογραμετρίας βυθισμένα κτηριακά συγκροτήματα στους κόλπους Βαθύ και Μελισσός της Κολοκύθας, καθώς και αρχαία λατομεία σε τρία διαφορετικά σημεία της Χερσονήσου. Γύρω από τον κόλπο της Ελούντας βρήκαμε κτηριακά συγκροτήματα σε διάφορα σημεία που δείχνουν ότι εκτός από το αστικό κέντρο υπήρχαν κόμες, υπήρχαν αγρικίες ή μικρά συγκροτήματα σε όλες τις μικρές αυτές κοιλάδες που σήμερα είναι βυθισμένες. Προσπαθούμε να προωθούμε και να οθούμε τις τεχνολογίες αυτές στα άκρα, ώστε να έχουμε το βέλτιστο το δυνατό αποτέλεσμα για την ανάδειξη της ιστορίας και της αρχαιολογίας του τόπου μας. Συναρπαστικά είναι τα υποθαλάσσια ευρήματα, όπως έρματα πλοίων, άγκυρες και όχι μόνο, ενώ σημαντικές είναι και οι ενδείξεις για ένα βυζαντινό ναυάγιο, καθώς και για ένα νεότερο ναυάγιο του 20ου αιώνα. Γύρω από την Κολοκύθα, από την πλευρά του Πελάγους, όπως και στο Πνιγμένο, το ακροτήριο Πνιγμένος, που ορίζει το δυτικό άκρο του κόλπου του Ολούντος, το νότιο δυτικό, βρήκαμε ενδείξεις της ναυτικής δραστηριότητας. Έρματα πλοίων, απορρίψεις αγκείων, άγκυρες, ένα ναυάγιο του 20ου αιώνα, ενδείξεις ενός ναυαγίου των υστερορωμαϊκών χρόνων. Στην υποβρύχια, η γεωαρχαιολογική έρευνα στον κόλπο της Ελούντας, η οποία συνεχίστηκε τον Οκτώβριο του 2019, συμμετείχαν μια μεγάλη επιστημονική ομάδα από αρχαιολόγους της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων, γεωφυσικοί, σχεδιαστές, βιολόγοι, δίτες και θελοντές. Και όλα αυτά με την έμπρακτη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η βύθιση είναι σταδιακή και ακολουθεί το μοντέλο γενικότερα της Ανατολικής Κρήτης, η οποία βυθίζεται σταδιακά. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο κοινοτικό κατάστημα της Ελούντας, με φορείς και ιδιώτες να αγκαλιάζουν με θέρμη την όλη προσπάθεια.